του ηθοποιού του έγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως συναντήθηκε με τον εχθρό. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στην καθαρά εσωτερική επικαιρότητα. Είχαμε χθες την συνάντηση του Συνδέσμου Μοτοσυκλετιστών με τον Αρχηγό Αστυνομίας για το διάταγμα απαγόρευσης κυκλοφορίας συγκεκριμένου τύπου μοτοσυκλετών σε κάποιους δρόμους κάποιες ώρες. Δεν τα βρήκαν. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσυκλέτας, ο κύριος Ζανέτος Κουμάση. Κύριε Κουμάση, χαίρετε. Γεια σας, κύριε Προκομένε. Λοιπόν, ήταν ναυάγιο όντως η συνάντηση, επειδή ανακοινώθηκαν κάποιες υποχωρήσεις εντός εισαγωγικών βεβαίως από τον αρχηγό, αλλά δεν σας ικανοποίησαν? Δεν μας ικανοποίησαν, διότι εμείς ζητούσαμε την ακύρωση του διατάγματος και όχι κάποια διαπραγμάτευση για ώρες και μέρες, διότι καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία διακίνησης των πολιτών. Και όχι μόνο την ελευθερία διακίνησης και την ισότητα μεταξύ των πολιτών στο κράτος. Μάλιστα. Η απάντηση που σας έδωσε ο αρχηγός για τους λόγους που δεν προχωρά σε πλήρη άρση αυτού του, η ακύρωση καλύτερα, του διατάγματος, ποια ήταν? Δεν μας έδωσε κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Θεωρεί ότι είναι για το θόρυβο και είναι η εξυπηρέτηση κάποιων περιοχών που ενοχλούνται ιδιαίτερα κάποιες ώρες. Αυτό το δεδομένο όμως φαντάζομαι το αναγνωρίζετε κι εσείς, έτσι? Ότι υπάρχουν, αυτό το δεδομένο το αναγνωρίζετε, φαντάζομαι όμως και εσείς, ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές. Βεβαίως το αναγνωρίζουμε και είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να λυθεί αυτό το θέμα και είμαστε οι πρώτοι που έχουμε κάνει τις ενέργειές μας με το Τμήμα Οδηγών Μεταφορών να θεσπίσουμε τους κανονισμούς, τα επίπεδα θορύβου που θα πρέπει να τηρούνται στις μοτοσυκλέτες όταν και εφόσον εφαρμοστεί με την πρώτη του χρόνου το MOT για τις μοτοσυκλέτες. Και κάνουμε και εμείς προτάσεις, δικές μας προτάσεις, ώστε έτσι και η τροχέα να προμηθευτεί με τα μηχανάκια ελέγχου θορύβου των μοτοσυκλετών και να σταματά και ο μοτοσυκλέτης θα θεωρεί ότι παράγει θόρυβο περισσότερο από τον περιονικό, να την ελέγχει και αν όντως υπάρχει θόρυβος, ναι, να καταγγέλλεται ο οδηγός της και να κατακρατείται η μοτοσυκλέτα του μέχρι να διασωθεί. Μάλιστα. Ερώτηση πλέον, αυτό που απομένει σε εσάς να κάνετε, τι είναι? Έγινε η συνάντηση, δεν τα βρήκατε, προγραμματίζετε κάποια εκδήλωση την Παρασκευή? Ναι, θα γίνουν κάποιες διελεύσεις μέσα από τις πόλεις από οργανωμένους μοτοσυκλετιστές, έννομους μοτοσυκλετιστές. Θα μαζευτούν την Παρασκευή, μαζευτούμε όλη την Παρασκευή 7 η ώρα στις κατατόπους περιοχές που έχουμε αναστήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες θα περάσουμε μέσα από την πόλη για έτσι ειρηνική διαμαρτυρία για ένδειξη της αντιπαράθεσης μας, της αντίθεσης μας στο διάταγμα του αρχηγού αστυνομίας. Μάλιστα. Εσείς ως Ομοσπονδία δεν θα μπορούσατε, αν είχατε πρόσβαση σε κάποια από αυτά τα, αν είναι μέλη σας, δεν ξέρω αν είναι μέλη σας, αλλά προφανώς είναι μοτοσυκλετιστές που αμπίπτουν στην κατηγορία που μόλις πριν λίγο μας περιγράψατε, να βοηθούσατε προς την αντιμετώπιση του προβλήματος? Κοιτάξτε, πρώτα δεν είναι δουλειά δική μας να βρούμε εμείς τους μοτοσυκλετιστές που παρανομούν. Είναι δουλειά της αστυνομίας. Αλλά από την άλλη, και εμείς κάνουμε το δικό μας έργο, ώστε έτσι αυτούς που παρανομούν να τους φέρουμε με τα δικά μας, πιστεύω, τα δικά μας νερά που λέμε, να μπορέσουν να είναι πιο νομοταγείς, πιο σωστοί μοτοσυκλετιστές. Να τους μεταφέρουμε τα δικά μας πρότυπα, ώστε έτσι και αυτοί να συνεδριστούν για να μπορέσουμε να έχουμε έναν πιο ήσυχο περιβάλλον. Και εμείς ενοχλούμαστε όταν κάποιος μοτοσυκλετιστής περνά και κάνει θόρυβο στην περιοχή μας. Και όπως όλοι οι άλλοι πολίτες. Δεν είμαστε εξαίρεση εμείς, δεν ενοχλούμαστε εμείς. Μάλιστα. Απλά το γνωρίζουμε ότι όταν υπάρχει κάποιος ο οποίος ενοχλεί, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πιάνει όλους το κολάνι που λέμε. Μάλιστα. Κύριε Μάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Θα αλλάξουμε εντελώς θέμα, κυρίες και κύριοι. Είδαμε πριν λίγες μέρες το τραγικό περιστατικό με τον πνιγμό ενός